και στην 14η συνεδρίαση. Είναι ένα θέμα ειδικό που αφορά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Έχουμε και την απαρτία, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Είναι ειδική συνεδρίαση όπως το προγράμμα κατευθείαν. Καθορισμός του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από το κομματικά συμβούλια, τα πολιτικά κόμματα και στους συνασπιστούς πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κάθε αναγκαίο μέλη του προπολίτους κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών στις 9 Ιουνίου του 2024, εισηγείται ο Δήμαρχος, ο κ. Σταράκης. Όπως συμβαίνει σε κάθε εκλογική διαδικασία, στο γραφείο του Δημάρχου καλούνται οι εκπρόσωποι των κομμάτων και αποφασίζεται από κοινού ποιους χώρους θέλει ο καθένας να κάνει χρήση εν ώψη των εκλογών, είτε εθνικών είτε ευρωεκλογών. Αυτό έγινε στις 25 στο γραφείο μου. Δεν μας προτίμησα, λέτε, στον εμπορικό χώρο. Και εμφανίστηκαν το ΚΚΕ και η Λίκη. Είναι δημοκρατία. Ναι. Είναι δημοκρατία. Αχ, είναι δημοκρατία, ναι. Η ώρα σωστά. Θέλει Θεού το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ, ούτε η ελληνική λύση, ούτε η θέση δημοκρατία. Λοιπόν, γιατί έχω να πήραν τον χώρο που θέλανε, και μετά, όποιο άλλο θέλει στη συνέχεια, μπορεί να υποβάλει αίτηση να έρθει. Ό,τι και να πει, οι άλλοι δεν έπαιρναν τίποτα. Επειδή δεν είναι ομόφωνη απόφαση, είναι κατά πλειοψηφία και είναι επίση στου όρου. Άρα, το πρώτο κόμμα παίρνει κάποιο χώρο για την ομιλία του, την Παρασκευή, την Πέμπτη και το δεύτερο κόμμα και ούτω καθεξή. Και μετά παίρνουν κυρίε και κύριοι στου όρου. Περιορίζονται σε στάσεις και σε περίπτερα τώρα όλοι. Εντάξει, τόσο ό,τι θέλετε να συμφωνήσουμε, συμφωνείτε. Πολύ καλά πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά. Ωραία, επομένως, θέλετε κάτι να πείτε. Όχι, απλά να διευκολύνω μόνο σου. Θέλω να διευκολύνω και έχω να το λύγει όσο πρέπει. Να ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και εμείς αυτή τη άποψη να διευκολυνθούν. Η θέση μας πάντα βέβαια ήταν η εκκλησία αυτή παλιότερα και τώρα τα μορφώματα που αφορούν φασιστοειδή στοιχεία και το είπα να μην δώσουν μια κρίση, έτσι. Οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, που δεν διακυβεύουν, κάποια άλλα μορφώματα που διακυβεύουν αυτή τη στιγμή. Εμείς η διαφωνία μας ήταν γιατί και ο Δήμος δεν έχει καθορίσει στάνη, αλλά και το λέμε και σε κάθε ευρωεκλογική περίοδο, επειδή από τα μέσα τα πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά και από αρκετά τοπικά μέσα, οι θέσεις μας δεν προβάλλουν τρόπο να διαδώσει τέλος πάντων τις ιδέες του, τα μηνύματά του και να φτάσει σε όσο περισσότερο κόσμο μπορεί στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Αυτή ήταν η θέση μας και στη Διακομματική Επιτροπή, αυτή την επαναλαμβάνουμε και τώρα. Όσον αφορά το κομμάτι έτσι, της πληροφορίας και τελικά, όσον αφορά το κομμάτι των χώρων ή των εκδηλώσεων αντίον, εμείς ήδη έχουμε κάνει την δική μας προεκλογική συγκέντρωση. Θα συμφωνήσουμε όποιος ζητήσει εκτός από αυτούς που είπαμε, να του δοθεί η δυνατότητα έτσι να κάνει. Ωραία. Οπότε συμφωνούμε όλοι. Ομόφωνα λοιπόν. Με τα πλειοψηφία όσον αφορά το κομμάτι τη έγκυση. Πρέπει να προσδιορίσει ποια είναι αυτά τα μορφώματα τώρα. Αυτό δεν είναι σπαρτιά, δεν είναι χρυσή. Είναι το εθνικό μέτωπο, α πούμε, που είναι ο μπροστινό που αντιφέρεται από κάποιου. Από τη στιγμή. Δεν είναι που παίρνουν έγκριση από τον Άριο Πάγο να συμμετέχουν σε εκλογές και βουλευτικές είτε ευρωεκλογές, παίρνουν την έγκριση του Άριο Πάγο. Δεν μπορούμε να του στηρίξουμε εμείς το δικαίωμα το δημοκρατικό να στήσουν οτιδήποτε. Εμείς η θέση μας ήταν αυτή. Ας πούμε και οι Σπαρτιάτες ήταν
κόμμα, αλλά τώρα τους κάνουμε και το 23. Εντάξει, αυτό λέμε. Έτσι. Είναι προστινή κάποιον τέτοιο. Είναι η δική σας άποψη, είναι η δική μας άποψη. Να καταλάβουμε. Οπότε, ομόφωνα, πλήρη εγγραφή συνεδρίας, κάνουμε ένα διάλογο για να ξεκινήσουμε την επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Τους κασιδιαρέους. Είστε live. Είστε live, λέω, κυρίες και κύριοι. Δεν πειράζει, δεν έχουμε τη γνώμη μας τη λέμε θερσό. Επειδή η επόμενη 8:30, όποιος θέλει να κάνει ένα διάλειμμα, είναι ένα πρόβλημα για να